Πρόταση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου κατέθεσε η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αδαμαντία Οικονόμου, για την υπόθεση αποφυλάκησης του κριτικού γυμναστή που είχε καταδικαστεί για βιασμούς 36 παιδιών και ενώ είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια κάθειρξης, ωστόσο στα 12,5 χρόνια αποφυλακίστηκε για δεύτερη φορά. Ο πρώην προπονητής είχε αποφυλακιστεί και πάλι τον Απρίλιο του 2020, αλλά παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί και επέστρεψε στις φυλακές. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, το ανώτατο δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν θα αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου που διέταξε την αποφυλάκηση με όρους του καταδικαστέντα γυμναστή. Ο ίδιος έλαβε ενημέρωση και εκλήθη να παραλάβει αυτοπροσώπως την πρόταση. Κάτι που έπραξε. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία εκδίκασης από τον Άριο Πάγο, ενώ ο ίδιος μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας και το Στρατή Λιμνιό. Παρά την νόμιμη και αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και τη σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, ο μηντιακός κόσμος δείχνει ανικανοποίητος. Ελάχιστα είναι τα μέσα που δημοσιεύουν την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που τεκμηριώνει το νόμιμο της αποφυλάκησής μου. Ακόμα λιγότερα αυτά που αναφέρονται στη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, που επίσης τάχθηκε υπέρ της νομιμότητάς της. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα απαιτεί την επιστροφή μου στη φυλακή, έστω και αν έχω και πάλι εφαρμόσει στο ακέραιο όσα μου έχουν οριστεί. Έχω σεβαστεί την απόφαση της δικαιοσύνης και έχω εκτίσει την ποινή που μου επιβλήθηκε. Δεν έχει νόημα να παρουσιάσω τη θέση μου για τα γεγονότα. Το δικαστήριο με έκρινε ένοχο. Όφιλα να σεβαστώ την απόφαση της δικαιοσύνης και αυτό έπραξα, εκτείοντας αδιαμαρτύρητα την ποινή που ο νόμος προβλέπει, σε συνθήκες απερίγραπτης φρίκης. Αυτό που συστηματικά αποκρύπτουν είναι ότι και οι τρεις δικαστές του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Πειραιά, που δικάστηκα πρωτόδικα, ομόφωνα πρότειναν να μου χορηγηθούν ελαφρυντικά. Μειοψήφισαν όμως έναντι των τεσσάρων ενόρκων. Όσοι γνωρίζουν τις δικαστικές πρακτικές αντιλαμβάνονται ότι ποτέ δικαστές δεν θα πρότειναν κάτι τέτοιο για μια υπόθεση με τα χαρακτηριστικά που μου αποδίδονται από τον τύπο. Όσα συμβαίνουν τώρα είναι μια επανάληψη της ίδιας μεθόδευσης που είχε ακολουθηθεί και πριν 3 χρόνια. Και τότε απολύτως νόμιμα είχα αποφυλακιστεί. Είναι ένα τεράστιο ψέμα και ας εμφανίζεται σε όλα τα μέσα πως δήθεν είχα παραβιάσει τους όρους που μου είχαν τεθεί. Αν τολμήσετε μια πρόχειρη έρευνα, θα διαπιστώσετε ότι ποτέ δεν είχα περιοριστικό όρο να κινούμε στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς, όπως αναφέρεται παντού. Ποτέ δεν με συνέλαβαν σε όμορο Δήμο. Η δήθεν παραβίαση των όρων μου ήταν μια μεθόδευση για να δικαιολογηθεί η σύλληψή μου. Δεν ξέρω πόσο τιμητικό είναι για το νομικό μας σύστημα, αλλά αυτό συνέβη το 2020 και ακριβώς το ίδιο μεθοδεύεται και τούτη τη φορά. Είναι τέτοια η μηντιακή πίεση που θα βρεθεί τρόπος. Και αν δεν βρεθεί, θα εφευρεθεί. Είναι επίσης απολύτως λαθεμένο ότι αποφυλακίστηκα λόγω της μείωσης της ανώτατης ποινής από 25 έτη στα 20. Έχω υπερκαλύψει ήδη από το 2021 ακόμα και όσα απαιτούνται για ποινές 25 ετών. Σε συζητήσεις των τελευταίων ημερών γίνεται αναφορά στην ανάγκη σεβασμού των αποφάσεων της δικαιοσύνης, χωρίς κανείς να μπαίνει στον κόπο να αναφέρει τι ακριβώς προβλέπει ο νομοθέτης για τις υφόρων απολύσεις. Σας παραθέτω ένα σύντομο απόσπασμα που βρίσκεται ως κανόνας σε όλα τα βουλεύματα που αφορούν υφόρων απολύσεις. Δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που ανάγονται στο πρώτο της καταδίκης χρόνο στην πράξη για την οποία καταδικάστηκε, την προηγούμενη ζωή του και τις προγενέστερες ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις, αφού τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη αξιολογηθεί κατά άρθρο 79 ποινικού κώδικα κατά την επιμέτρηση της ποινής του. Εάν λαμβάνονταν υπόψη τα στοιχεία του εγκλήματος για το οποίο έχει καταδικαστεί ο κρατούμενος, τότε η διαδικασία χορήγησης της υφόρων απόλυσης θα αποτελούσε δεύτερη δίκη για το έγκλημα που τελέστηκε. Τα τελευταία 3 χρόνια μου έχουν ζητηθεί πολύ περισσότερα από όσο ο νομοθέτης απαιτεί, περισσότερα από κάθε άλλο κρατούμενο που είμαι σε θέση να γνωρίζω. Έχω υποβληθεί σε πραγματογνωμοσύνες 3 διαφορετικών, διορισμένων από την πολιτεία επιστημόνων, έχω λάβει 12 άδειες από 12 διαφορετικά συμβούλια και θετικές εισηγήσεις από 3 διαφορετικούς εισαγγελείς, που έκριναν, εξετάζοντας τα στοιχεία, ότι υπερκαλύπτω τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για απόλυση με περιοριστικούς όρους. Κι όμως η ετοιμιγορία των μηντιακών δικαστών δείχνει να έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Όσο και αν ακούγεται οξύμορο, μου είναι ευπρόσδεκτη παρέμβαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Η αποφυλάκησή μου με όρους είναι και νόμιμη και αιτιολογημένη και η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου θα είναι, πιστεύω, θεσμική και ανεπηρέαστη από κραυγές. Αν πράγματι απότερο σκοπός της σοφρονιστικής διαδικασίας είναι η επανένταξη του κατάδικου, όπως με στόμφο αναμασάται από όλα τα επίσημα χείλη, πώς μπορεί άραγε αυτή να επιτευχθεί όταν κανείς πολιτιακός φορέας δεν παρεμβαίνει στην παράνομη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, στις αέναα επαναλαμβανόμενες δίκες, στο συστημικό μηντιακό του λιντσάρισμα? Στην εκπομπή μας και την Εύη Γιαρκιά μίλησε και ο δικηγόρος θυμάτων του πρώην προπονητή. Η άσκηση της ανέρεσης αυτής επιβεβαιώνει τους δικούς μας ισχυρισμούς που από την αρχή
Μιλούσαμε για το ανετιολόγητο του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου, το οποίο μάλιστα είχε εκδοθεί κατά πλειοψηφία. Εμείς θεωρούμε από την πλευρά μας ότι θα υπάρξει δικαίωση όλων των θυμάτων, όλης της κοινωνίας του Ρεθύμνου, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος, διότι ξέρετε το φαινόμενο αυτό της εγκληματικής αυτής δράσης του συγκεκριμένου επικίνδυνου παιδεραστή είναι, θεωρούμε, παγκόσμιο. Το αίτημα των εντολέων μου είναι να εξαντληθεί όλη η φυλάκιση που προβλέπεται από την ισχύουσα ποινική νομοθεσία, τον ισχύοντα ποινικό κώδικα.